Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Στην Αθήνα σήμερα ο Μάθιου Νίμιτς συναντήθηκε με τον Νίκο Κοτζιά και επέμεινε ότι είναι ώρα αποφάσεων για το Σκοπιανό και μπορεί να υπάρξει λύση σύντομα, κρίνοντας ότι η ελληνική πλευρά κινείται στη θετική κατεύθυνση. Στη συνάντηση των δύο ανδρών και το γεύμα εργασίας που ακολούθησε, ο Υπουργός Εξωτερικών του παρουσίασε τις ελληνικές προτάσεις που θα παρουσιαστούν από την Αθήνα εντός Φεβρουαρίου, ένα σύμφωνο που θα περιλαμβάνει σύνθετη ονομασία στα σλάβικα και αμετάφραστη ζητήματα λυτρωτισμού και ευρωπαϊκή ένταξη. Το πρωί ο κύριος Νίμιτς συναντήθηκε με τον Τομεάρχη Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, με τον τελευταίο να τονίζει την ανάγκη ενιαίας και αδιαίρετης λύσης, ξεκαθαρίζοντας ότι και μετά το τετατέτ η ανησυχία στην αξιωματική αντιπολίτευση παραμένει. Έκκληση προς Ελλάδα και Φύρομ να αδράξουν την ευκαιρία για λύση, απευθύνει ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΙΕ, Μάθιου Νίμιτς, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Κοτζιά, στην Αθήνα. Είναι ώρα των αποφάσεων και πιστεύω ότι βρισκόμαστε εκεί, τόνισε, σημειώνοντας ότι δεν έχει νόημα να περιμένουμε, ενώ επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση δείχνει ειλικρίνεια και ενεργητικότητα προς την εξέβρεση λύσης. Πολύ επικοδομητική συνάντηση. Γνωρίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι εξαιρετικά ειλικρινής και έχει τη θέληση για να καταλήξει σε μια επίλυση του ζητήματος. Γνωρίζουμε ότι τα ζητήματα είναι ακαμφθόδη που τα έχουμε συζητήσει επί μακρών, αλλά πιστεύω ότι τώρα υπάρχει πραγματική θέληση και το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει στα Σκόπια. Πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια επίλυση του ζητήματος. Είμαι ιδιαιτέρως αισιόδοξος για τη συνάντηση που είχα και θα έχω, αλλά και για τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Θα συζητήσουμε έτσι περαιτέρω. Αύριο μεταβαίνω στα Σκόπια, έτσι ώστε να έχω και εκεί επικοδομητικές συζητήσεις με την κυβέρνηση. Νομίζω ότι τώρα υπάρχει ένα momentum, μια πρόσφορη στιγμή και πρέπει να αδράξουμε αυτή τη στιγμή. Το να περιμένουμε ή να καθυστερούμε τα πράγματα δεν είναι λογικό πουθενά. Ούτε εδώ, ούτε εκεί, στο βόρειο γείτονα. Έχουμε συζητήσει επί μακρόν αυτά τα ζητήματα για 25 έτη και όλοι γνωρίζουμε ποια είναι τα ακαμφθόδη θέματα. Πιστεύω ότι τώρα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις και πιστεύω ότι πλησιάζουμε. Άρα, νομίζω ότι επί του παρόντος, και όπως το βλέπω εγώ, μιλάμε για κάποιες εβδομάδες συζητήσεων που θα ακολουθήσουν για να δούμε πού είμαστε και μετά πρέπει να επαναξιολογήσουμε την κατάσταση. Ο Νίκος Κοτζιάς τον ενημέρωσε για το σχέδιο συμφώνου που πρόκειται να καταθέσει μέσα στο Φεβρουάριο στην πλευρά των Σκοπίων, το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα ανοιχτά ζητήματα σε σχέση με το όνομα, την αντιμετώπιση του αλυτρωτισμού και το Σύνταγμα, επισημένοντας ότι ο κύριος Νίμιτς βρήκε την ελληνική πρόταση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Του εξήγησα την πρότασή μας για το σύμφωνο, του είπα τι κατά γνώμη μπορεί και πρέπει να εμπεριέχει, του είπα τη σκέψη μου που βρίσκω τις προτάσεις του θετικές και μπορούμε να τις υιοθετήσουμε και που έχουμε προβληματισμούς, αλλά και εκεί που έχουμε προβληματισμούς του πρότεινα εναλλακτικές λύσεις και μεθόδους. Νομίζω ότι καλή την πίστη πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα άλλα τα αφήνω σε αυτούς που θέλουν να κάνουν κριτική χωρίς λόγο. Νωρίτερα, με τον Μάθιου Νίμιτς συναντήθηκε ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος, τονίζοντας πως η λύση πρέπει να είναι ενιαία και αδιαίρετη και να προβλέπει την εξάλληψη κάθε μορφής αλυτρωτισμού, μια αποδεκτή από τους Έλληνες ονομασία και την υιοθέτησή της για όλες τις κρίσεις και από όλους. Η ενημέρωση που είχαμε από τον κύριο Νίμιτς δυστυχώς δεν αυλύνει τις ανησυχίες μας. Γι' αυτό και κρίνουμε σκόπιμο να επαναλάβουμε την ξεκάθαρη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η λύση πρέπει να είναι ενιαία και αδιαίρετη και να προβλέπει πρώτον την εξάλληψη κάθε μορφής αλυτρωτισμού από τη γειτονική χώρα. Δεύτερον, αποδεκτή από τους Έλληνες ονομασία. Και τρίτον, την υιοθέτησή της για όλες τις χρήσεις και από όλους. Είναι προφανές ότι μόνη εγγύηση για όλα αυτά είναι η αλλαγή του Σκοπιανού Συντάγματος. Η Νέα Δημοκρατία ανησυχεί για τεμαχισμό της όποιας λύσης και θέτει ως ξεκάθαρη προϋπόθεση για τη συμφωνία στο Σκοπιανό να υπάρξει λύση πακέτο που θα περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα. Επόμενος σταθμός του Μάθιου Νίμιτς, τα Σκόπια, όπου θα πραγματοποιήσει αντίστοιχα συναντήσεις με τους διπλωμάτες της Φύρομ.
Καλωσορίζω τους συναδέλφους, τον Γιάννη Τριήρη και τον Δημήτρη Μαρκόπουλο στο στούντιο του Blue Sky. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη, από τις εξελίξεις της σημερινής ημέρας και από τα μηνύματα που επιχειρεί να περάσει ο κύριος Κοτζιάς από χθες το βράδυ με την συνέντευξη που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, δείχνουν τα πράγματα να έχουν δρομολογηθεί ως προς το επίπεδο και το κλίμα των διαπραγματεύσεων σε θετικές κατευθύνσεις. Από την άλλη πλευρά όμως βλέπουμε και τα Σκόπια να δυσανασχετούν και να μιλούν για κοινοποίηση λύσεων που στενεύει τα πλαίσια και τα περιθώρια για κατάληξη και συμφωνία, αλλά και την αντιπολίτευση να μένει στη στάση της. Επειδή στην πολιτική και στη διπλωματία παίζουν ρόλο και κάποιες λεπτομέρειες, εγώ έχω να πω ότι ο κύριος Κοτζιάς ερωτηθείς από συνάδελφο δημοσιογράφο πόσο γρήγορα θα προχωρήσει το όλο ζήτημα λόγω και των προβλημάτων που υπάρχουν στα Σκόπια, απάντησε ότι θα δούμε, θα το συζητήσουμε. Και όταν ο συνάδελφος τον ρώτησε, θα είστε εντός χρονοδιαγράμματος, απήντησε ορθά κοφτά, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας λέει ότι δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ενδεχομένως μία λύση μπορεί να μετατεθεί και σε βάθος χρόνου. Και για να πάμε στην πραγματικότητα, ασχέτως το τι λέγεται στη γλώσσα και δημοσίως, στη γλώσσα των πολιτικών και δημοσίως, υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Το Σκοπιανό είναι πραγματικά ένας γόρδιος δεσμός. Είναι ένας γόρδιος δεσμός κυρίως γιατί στη γειτονική χώρα, αν δείτε την ανθρωπογεωγραφία της Βουλής των Σκοπίων, η οποία απαρτίζεται από 120 άτομα, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει πλειοψηφία των δύο συγκυβερνώντων κομμάτων, άσε που έχουν και διαφορές και αυτά ακόμα μεταξύ τους, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, αντίστοιχα με το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Και εκεί υπάρχει γιχνονομία μεταξύ του αλβανικού, να το πω έτσι, κόμματος και του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος του ΖΑΕΦ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτός και από τη Βουλή των Σκοπίων ο όρος για την αλλαγή του συντάγματός τους. Πράγμα που σημαίνει ότι οι διαδικασίες, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα τουλάχιστον, θα τραβήξουν σε πολύ βάθος χρόνου. Φαίνεται πάντως ότι ο κίνδυνος, Γιάννη, που αναπτύσσεται, έχεις δίκιο που θέτεις αυτά τα ζητήματα. Βλέπω όμως ότι ο κύριος Νίμιτς προφανώς τα έχει προλάβει αυτά. Ήδη μιλούμε για κατακαιρματισμένη διαπραγμάτευση, κάτι για το οποίο προειδοποιεί η αντιπολίτευση. Και επίσης υπάρχουν διαρροές τις τελευταίες μέρες και ώρες ότι αυτή η κατακαιρματισμένη διαπραγμάτευση συνεπάγεται συμφωνία καταρχήν για την ονομασία. Όχι, αυτό έχει αποριχθεί. Υποσχετική για αλλαγές και εγκατάλειψη του αλυτρωτισμού συν το χρόνο, με ενδεχόμενη, αν θες, ασφαλιστική δικλίδα, τα διεθνή φόρα και τους διεθνείς οργανισμούς. Όχι. Αλλά αυτό νομίζω ότι στο εσωτερικό δεν θα μπορέσει να περάσει. Όχι, νομίζω ότι αυτό έχει απορριφθεί και επισήμως χθες στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, στην κρατική τηλεόραση. Μίλησε ότι είπε σαφέστατα, μάλιστα και με αυτόν τον όρο που θα το πω, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σαλαμοποίησης του ζητήματος. Ναι. Το ζητούμενο το μεγάλο στο εσωτερικό της δικής μας χώρας είναι ότι οι μεγάλες πολιτικές δυνάμεις, οι πολυπληθέστερες κοινοβουλευτικές ομάδες, επί της ουσίας δεν έχουν και τεράστιες διαφωνίες μεταξύ τους. Έχουν διαφωνίες σε επιμέρους ζητήματα. Στη διαχείριση. Ή και κυρίως στη διαχείριση από η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία πάντως βάζει ζητήματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με τον τρόπο της διαπραγμάτευσης και για μυστική διπλωματία από την πρώτη στιγμή. Ναι, okay, να το αποδεχτώ αυτό, αλλά ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι σε ένα θέμα τόσο σοβαρό μου θυμίζει παλιές φοιτητικές συνελεύσεις η σημερινή πολιτική σκηνή, οπότε δεν μπορούσε κάποια παράταξη να αντιμετωπίσει την άλλη. Έλεγε επί της διαδικασίας, συνάδελφε, δεν είναι σωστή η διαδικασία να πάμε από την αρχή. Πάντως σωστή η διαδικασία, έτσι, όπως ξεκίνησε, δεν είναι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Κανένα πολιτικό κόμμα επί της ουσίας δεν μπορεί πάρα πολύ εύκολα να πάρει μία απόφαση, έστω και αν το θέλει. Και σου εξηγώ και ξέρω χρόνια στο ρεπορτάζ ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, θα βλέπανε ορθή μία τέτοια λύση, με όλες βέβαια αυτές τις δεσμεύσεις
που θέτουμε, όλοι το ίδιο περίπου λένε, αλλά έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν θα τολμήσει να αντιλάβει αν δεν υπάρξει κοινή συμφωνία όλων των μεγάλων κομμάτων, γιατί το πολιτικό κόστος θα είναι αμήλικτο. Και εκεί έρχεται και η διαδικασία. Τώρα, Δημήτρη, αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή την ώρα είναι ότι αυτή η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης για το Σκοπιανό, είδαμε και κάποια ονόματα πάλι να παίζουν. Μιλούμε πια για σύνθετη ονομασία στη σλαβική γραφή και γλώσσα. Αστειότητα. Ναι, εντάξει. Θα τους λέμε Γκόρνα Μακεδόνια και θα παίζουν δηλαδή στα διεθνή φόρα ή στο μπάσκετ και θα τους λέει ο εκφωνητής Γκόρνα Μακεδόνια. Έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους ψευδεστήσεις, έτσι. Τέλος πάντων, εδώ τώρα ας επιχειρήσουμε να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις. Αλλά αυτές οι προτάσεις δυναμητίζουν έτσι περαιτέρω το πολιτικό κλίμα. Βλέπουμε τον κυβερνητικό εταίρο να έχει στυλώσει τα πόδια. Χθες, λέει, επιχειρήθηκε μια στροφή υπό την έννοια ότι δεσμεύτηκε ο κύριος Καμένος ότι δεν θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση ή μάλλον ότι δεν κινδυνεύει η σταθερότητα της κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι, εάν και εφόσον φτάσουμε να καταλήξουμε σε μια λύση, πόσο θα μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση την οποία καταψηφίζει ο κυβερνητικός της εταίρος. Καταρχάς, έτσι όπως πηγαίνει η Λίνα, η διαπραγμάτευση μου θυμίζει πάρα πολύ το αφορολόγητο, τη μείωση του αφορολόγητου. Δηλαδή, προσπαθούμε να τραβήξουμε το χρόνο πίσω, μην μας σκάσει και κάνουμε εμείς τη μείωση του αφορολόγητου, ας την πάρει την καυτή πατάτα η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό πάει να κάνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Κοτζιάς. Δηλαδή, ανοίγει ένα θέμα, λέει θα το λύσουμε το μακεδονικό. Εμείς είμαστε η δύναμη ευθύνης που θα λύσει το μακεδονικό. Και ουσιαστικά σήμερα. Και τα 26 χρόνια που οι προηγούμενοι δεν το έλυσαν. Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα. Και προσπαθούν τώρα τι να κάνουνε. Σαλαμοποίησε, επειδή είναι και γκουρμέ τύπος ο κύριος Κοτζιές, του αρέσει το ωραίο φαγητό. Σαλαμοποιεί το ζήτημα, προδιαγράφει έναν οδικό χάρτη για το μέλλον και ουσιαστικά τι μας λέει. Επειδή λοιπόν παρολίγο να πέσει και η κυβέρνησή μας, άστο ρε παιδί μου να πάει σε βάθος χρόνου, αυτό λέει ο κύριος Κοτζιάς. Καμία λύση δεν πρόκειται να έρθει για το Σκοπιανό. Η κυβέρνηση για πρώτη φορά έστησε επάνω σε ένα εθνικό ζήτημα μια προσπάθεια να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Η προσπάθεια αυτή απέτυχε παταγωδώς. Καταραίει και το προφίλ, κατά τη γνώμη μου, του μέγα τακτικιστή κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρολίγο να χάσει τον κυβερνητικό του εταίρο και να πέσει ο ίδιος από την παγίδα που έστεινε. Και εδώ πέρα γεννιέται ένα μεγάλο ερώτημα. Στην εξίσωσή μας, επειδή ακούω ότι θυμίζουν αμφιθέατρα ή συζητήσεις επί της διαδικασίας και νέα, αλλά και τα άλλα κόμματα και λίγο πολύ αυτό κτλ. Καταρχάς, υπάρχει κυβέρνηση που κυβερνά αυτόν τον τόπο. Και θα θυμίσω το παλιό καραμανλικό. Τελικά, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? Υπάρχει κυβέρνηση με συνοχή? Άκουγα το Σάββατο, μάλιστα ήμουν στο στούντιο στο Γιώργο Αυτιά, το Δημήτρη τον Κάμενο να καταγγέλει ως χαφιέ τον κύριο Παπαδημούλη. Σήμερα επανήλθε ο κύριος Παπαδόπουλος, και τον χαρακτήρισε δοσύλλογο των Γερμανών. Ακριβώς. Ο κύριος Παπαδόπουλος να καταγγέλει τον κύριο Πάνο Καμένο και να λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να μην είναι υπουργός άμυνας. Ο κύριος Κατσίκης να διαμηνύει ότι εγώ δεν ψηφίζω Μακεδονία, μπορεί και να παραιτηθώ. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος να λέει: εγώ δεν θα πάω στο συλλαλητήριο, άρα διαφωνώ με τους συναδέλφους μου στους ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, παιδιά, να κάνετε ένα συνέδριο να τα αποφασίσετε. Γιατί αυτό δεν είναι εικόνα κυβέρνησης και ακόμα περισσότερο μια εικόνα συνεκτικής κυβέρνησης, μια κυβέρνησης ενιαία, με ενιαία λαλιά. Εδώ πέρα λοιπόν το μέγα πρόβλημα δεν είναι το τι λέει η αντιπολίτευση. Το μέγα πρόβλημα είναι το τι λέει η κυβέρνηση που κυβερνά αυτό τον τόπο. Θα το επαναλάβω. Ποιος τελικά κυβερνά αυτό τον τόπο, τουλάχιστον στο θέμα το Σκοπιανό? Εγώ λοιπόν βλέπω ότι η κυβέρνηση έχει πέσει στη λακκούβα. Δηλαδή, είναι η μπανανόφλουδα που έβαζε, ουσιαστικά την ξαναβάζει μπροστά της. Έχει καταλάβει ότι αυτό το θέμα μπορεί να της κοστίσει έως και τη βιωσιμότητά της. Τραβάει μια διαφορετική γραμμή, μιλάει για ένα μακροπρόθεσμο πλέον χρονοδιάγραμμα και ουσιαστικά ανακρούει πρίμναν, προσδοκώντας και προσευχόμενοι, παρά το ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη αγάπη πέραν των ανεξαρτήτων Ελλήνων στη θρησκεία, προσδοκά οι Σκοπιανοί από την πλευρά τους να πυροδοτήσουν τη μη λύση. Όμως, αυτό δεν λέγεται εξωτερική πολιτική και αυτό δεν λέγεται στρατηγική. Αυτό στο δικό μου το χωριό το λένε μπάχαλο. Και εδώ φαίνεται η αδυναμία του κυρίου Κοτζιά, ο οποίος εξελίσσεται σε έναν αδύναμο κρίκο. Να θυμίσω ότι ο κύριος Κοτζιάς έχει και άλλες σοβαρές αποτυχίες στην εξωτερική του πολιτική, όπως το περίφημο ότι θα βρούμε λεφτά το 2015 από τη Ρωσία και ξεφτιλιζόμασταν, όπως θα βρίσκαμε λεφτά από την Κίνα και ξαναξεφτιλιστήκαμε. Τα έχει γράψει και στα βιβλία του και αποδεικνύεται, κατά την προσωπική μου γνώμη, ένας επικίνδυνος, επικινδυνότατος υπουργός εξωτερικών.
Πάμε να δούμε και ένα άλλο ζήτημα που έχει ανακύψει από αυτή την εξέλιξη του θέματος της διαπραγμάτευσης για την ονομασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Η Συντονιστική Επιτροπή των Παμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου πήρε τελικά την άδεια από το Δήμο Αθηναίων για το συλλαλητήριο της Κυριακής στην πλατεία Συντάγματος. Η στροφή 180 μοιρών από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο είναι πλέον εμφανής, καθώς σήμερα έδωσε τις ευλογίες του για το συλλαλητήριο, όπου ο Μητροπολίτης Σύρου θα παραστεί και θα διαβάσει την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία με το Μέγαρο Μαξίμου να δίνει στη δημοσιότητα και νέο βίντεο και να στοχοποιεί τον Άδωνη Γεωργιάδη αυτή τη φορά για δηλώσεις του 2008. Θα είχαν πολύ περισσότερο ενδιαφέρον οι προδεκαετίες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και των στελεχών του, τότε που τα Σκόπια ήταν Μακεδονία και η Αμερική και το ΝΑΤΟ θα διαλύονταν, απάντησε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Η Συντονιστική Επιτροπή των Παμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου θα διοργανώσει το συλλαλητήριο που θα γίνει στην πλατεία Συντάγματος την προσεχή Κυριακή 4 Φεβρουαρίου για την ονομασία των Σκοπίων. Το ζήτημα της επιλογής προέκυψε όταν στο Δήμο Αθηναίων κατατέθηκαν 2 αιτήσεις για τον ίδιο σκοπό. Και ενώ οι προετοιμασίες βρίσκονται στην τελική ευθεία, το φως της δημοσιότητας βλέπουν πληροφορίες για τους ομιλητές. Ανάμεσα στα πρώτα ονόματα που ακούστηκαν, εκείνο του κορυφαίου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, καθώς και του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γιώργου Πατούλη. Όλοι θα πρέπει να είναι εκεί, προφανώς οι τοπικές αυτοδιοικήσεις θα είναι εκεί, μέσα από έναν ειρηνικό, αποφασιστικό, αλλά και πάρα πολύ συγκροτημένο τρόπο, για να δώσουμε στην παγκόσμια κοινότητα ότι κανείς δεν μπορεί να παίξει με τα εθνικά θέματα της χώρας. Οι διοργανωτές επισκέφθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και αφού ζήτησαν την ευχή του, ανέπτυξαν τις προσδοκίες τους για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Την ίδια ώρα οριστικοποιήθηκε ότι ανάμεσα στους ομιλητές του θα είναι και ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος, αντιπρόεδρος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Ο Αρχιεπίσκοπος επανέλαβε την ξεκάθαρη θέση της Εκκλησίας της Ελλάδος περί μη αποδοχής του όρου Μακεδονία ή παραγόγου του ως συστατικού του ονόματος του κράτους των Σκοπίων και τόνισε ότι κληρικοί και πολίτες είναι ελεύθεροι να πράξουν κατά συνείδηση αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο της Κυριακής. Πρόβλημα για τη συγκυβέρνηση αποτελεί η στάση των ανεξαρτήτων Ελλήνων, βουλευτές των οποίων δηλώνουν υπέρ του συλλαλητηρίου, όπου και πρόκειται να δώσουν το παρόν. Εγώ την Κυριακή δυστυχώς δεν θα βρίσκομαι στην Ελλάδα, αλλά είμαι βέβαιος ότι εάν έχω την ευκαιρία θα πάω. Η οικογένειά μου πάντως ήταν εκεί. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για το Σκοπιανό, μετά και τα νέα βίντεο με παλαιότερες αλλά και πρόσφατες δηλώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ενώ αυτή τη φορά το Μέγαρο Μαξίμου στοχοποίησε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον το Μέγαρο Μαξίμου, αντί να ψάχνουν τις δικές μου προδεκαετίας δηλώσεις, να παίξει τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Τσακαλώτου και όλων των υπολείπων που έλεγαν τότε τα Σκόπια Μακεδονία, αλλά επί τη ευκαιρία να παίξουν και τις δηλώσεις για την Αμερική, για τον ΝΑΤΟ που θα διαλυόταν. Χτες ήθελε να μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα σποτάκια που έβγαλε ότι έχουν γίνει εκφραστές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δηλαδή η πολιτική τους πια έχει ευτελιστεί σε αυτό το σημείο. Παρακολουθώ τον κύριο Κοτζιά να λέει χθες ότι στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ, την οποία θα πάει, δεν πηγαίνει ο Υπουργός Άμυνας. Λοιπόν, το άκουσα και εγώ αυτό. Σε ποιο κόσμο ζούμε, στο οποίο ψεύδεται ο Υπουργός Εξωτερικών, κατά τρόπο ανέσχυντο στην τηλεόραση, και λέει ότι σε συσκέψεις του ΝΑΤΟ πηγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν έχετε ως κυβέρνηση ενιαία γραμμή. Έρχεστε και μας λέτε ότι υπάρχει μία πρόταση από την κυβέρνηση, η οποία δεν ξέρουμε ποια είναι. Αν έρθει το θέμα στη Βουλή και η Βουλή αποφασίσει, προφανώς υπάρχει θέμα. Εφόσον η πρόταση αυτή περιέχει τον όρο Μακεδονία, σε οποιαδήποτε γλώσσα και αμετάφραστο ή μεταφρασμένο, εμείς δεν θα ψηφίσουμε. Και αυτό θα το κάνουμε με κάθε τρόπο. Δηλαδή οι τρόποι είναι είτε αποχή, είτε αποχώρηση, είτε εάν ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες δεν συνεχίσουν να πηγαίνουν αγκαλιά όπως πηγαίνουν μέχρι τώρα, η χώρα θα πάει σε εκλογές. Δεν μας αφορά οτιδήποτε άλλο. Σε καμία των περιπτώσεων εμείς δεν θα προχωρήσουμε σε μια στήριξη κυβέρνησης à la carte. Μάλιστα. Όπως παράδειγμα γίνεται αυτή τη στιγμή με τους ανεξάρτητους Έλληνες.
Τώρα, Γιάννη, ερχόμαστε σε αυτό που είπες νωρίτερα, ότι το Σκοπιανό προκαλεί τέτοιες αναταράξεις και έχει τέτοιο, διαχέεται τέτοιο συλλεκτρισμό στις κοινωνικές στιβάδες, που ανάγκασε ακόμα και την Εκκλησία και τον Αρχιεπίσκοπο να κάνει μια ιερά κυβίστηση και από εκεί που δεν ευλογούσε τα συλλαλητήρια να τα ευλογήσει και να υπάρχει και εκπρόσωπος της Εκκλησίας που θα αναγνώσει την απόφαση της τελευταίας διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Και ο Άγιος Φοβέρα για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, λοιπόν. Κανένας Έλληνας πολιτικός, αντίθετα με αυτά που έλεγε ο Δημήτρης προηγουμένως, δεν κατάφερε να λύσει το Σκοπιανό και ούτε ο Κοτζιάς είναι πιο άχρηστος από τους προηγούμενους. Και γιατί να το λύσει, ρε Γιάννη? Άφησε με να ολοκληρώσω, Δημήτρη μου. Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός Έλληνας πολιτικός, όπως ήταν και οι προηγούμενοι υπουργοί εξωτερικών των άλλων κυβερνήσεων σοβαροί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα τόσο μείζονος σημασίας θέμα. Το ανάθεμα λοιπόν δεν πρέπει να το ρίχνουμε πουθενά σε τέτοιους ζητήματα. Δεν πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτές τις υπερβάσεις, τις λεκτικές, και στα εθνικά ζητήματα εγώ πιστεύω, Δημήτρη, ότι πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλότερους τόνους. Και να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπουμε εδώ από το ρεπορτάζ που δείχνουμε στο Δελτίο ότι όσοι μιλούσαν παλαιά με υψηλούς τόνους και εκφράσεις ανεπίτρεπτες πεζοδρομίου, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, σήμερα θα το έχουν μετανιώσει ικτρά αυτό που έχουν κάνει. Γιατί τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα άλλο ζήτημα, με μια άλλη πολιτική, σε ένα άλλο κόμμα. Έτσι την πάτησε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας. Έχει απόλυτο δίκιο η Λίνα. Έκανε και αυτό στην κολοτούμπα του και εκεί που έλεγε συνιστώ στους θρησκευόμενους να χαρακτήσουμε χαμηλούς τόνους, τώρα είναι υπέρ των συλλαλητηρίων. Είδαμε την Νέα Δημοκρατία του αείμνηστου, του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη, να μιλάει καθαρά για Μακεδονία. Μία τέτοια πολιτική είχε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μπροστά σε αυτό το μεγάλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα του αρνητισμού, δεν λέω αν είναι σωστό ή κακό ή λάθος, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άποψη και την εκφράζει. Έτσι, να κάνει και αυτός τη δικιά του κολοτούμπα και να υπερισχύουν οι γραμμές του Άδωνη του Γεωργιάδη. Είναι πραγματικά ένας γόρδιος δεσμός. Είναι ένας γόρδιος δεσμός ο οποίος, ναι, συμφωνώ μαζί σου, θα αργήσει πάρα πολύ να λυθεί. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι προς το συμφέρον της χώρας ή δεν είναι. Τώρα, Δημήτρη, πέραν από αυτά που είπε ο Γιάννης, που τα θεωρώ συνέχεια της προηγούμενης κουβέντας, εδώ σε αυτό το συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει την Κυριακή στην Αθήνα, έρχεται μαζί με την αντίδραση του κόσμου στο να αποδεχθεί, το δείχνουν και οι πρόσφατες μετρήσεις, σε ποσοστό πέραν του 68%, τον όποιο συμβιβασμό σχετικά με την παραχώρηση του ονόματος, σύνθετο προσδιορισμό κλπ. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει και μια γενικευμένη οργή και αντίδραση στην απόπειρα και της κυβέρνησης, με συγκεκριμένες δηλώσεις τελεχών, να παρουσιάσει τους ανθρώπους που συμμετείχαν δονούμενοι από αυτό το συναίσθημα το πατριωτικό ως ούργελα, ακροδεξιούς και νούμερα. Να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Θα διαφωνήσω με τον πάντα πολύ καλό φίλο και πάντα σέβομαι την άποψή του. Στη δημοκρατία γι' αυτό υπάρχει για να διαφωνούμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε κοινές πορείες με τον Γιάννη και τον εκτιμώ και το ξέρει. Θα διαφωνήσω. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Έτσι, η εκτίμηση είναι δεδομένη. Όμως θα διαφωνήσω, Γιάννη. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι λίγο πασοκικό, αλλά θα το φέρω στη συζήτηση. Λέγεται λαϊκή κυριαρχία. Τώρα, υπάρχουν ίσως κάποιοι που θεωρούν αυτούς, όχι δεν λέω για σένα, μιλάω πολιτικά, πεφωτισμένους και οι οποίοι θα επιβάλλουν κάποια λύση από τα πάνω προς τα κάτω. Ο λαός μίλησε και θα ξαναμιλήσει. Ο λαός σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση λέει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει ονομασία σύνθετη με Μακεδονία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σαφέστατα. Ο λαός στη Θεσσαλονίκη μίλησε και δεν ήταν 90.000. Λοιπόν, ο λαός θα μιλήσει και στο Σύνταγμα την Κυριακή. Και οι πολιτικοί, επειδή η δημοκρατία μας είναι αντιπροσωπευτική, οφείλουν να λάβουν πολύ καλά το μήνυμα αυτό υπόψη τους. Και όχι κάτι περιθωριακές νεολαίες σαν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ του 4, του 3% που βγάζουν ανακοινώσεις και λένε ότι ο ελληνικός εθνικισμός εξέθρεψε τις διαφορές με τους Σκοπιανούς. Τώρα, η δικιά μου γενιά, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι η γενιά του Τσίπρα, η γενιά της μεταπολίτευσης. Γεννηθήκαμε όλοι σε αυτά τα χρόνια.
Ζυμωθήκαμε με την ήττα στο Κυπριακό. Χάσαμε το 1 τρίτο της Κύπρου. Ζυμωθήκαμε με το σεισμικ και με τα ίμια μετά που την πήρε τη σημαία ο αέρας. Να πάμε και λίγο πιο πίσω. Στα τελευταία 100 χρόνια που είναι ιστορικά σε βάθος χρόνος, πολύ μικρός ο χρόνος, χάσαμε τη Σμύρνη, χάσαμε τη νότια, τη βόρεια Ήπειρο και μιλάμε διαρκώς για μια σειρά από εθνικές ήττες. Έλεος. Έλεος και δεν είμαι εθνικιστής, δεν είμαι υπερπατριώτης, είμαι ένας πολίτης με τη στοιχειώδη λογική. Έλεος με τους εθελόδουλους. Έλεος. Να δώσουμε και τη Μακεδονία στο όνομα ενός ρεαλισμού. Μην βαφτίζουμε την πολιτική μας αδυναμία ρεαλισμό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι διαρκώς ο καρπαζοεισπράκτορας αυτής της ιστορίας. Δεν μπορεί διαρκώς μέσα σε 100 χρόνια να συρρυκνώνεται ο ελληνισμός, να είμαστε διαρκώς ιτοπαθείς. Μπάστα! Φτάνει. Πάντως, τέλος. Δημήτρη Μαρκόπουλε, και να ακούμε το λαό. Καλές οι ελίτ, ο λαός μίλησε και θα ξαναμιλήσει. Και αλίμονο σε όσους αγνοήσουν τη λαϊκή βούληση. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος όμως, την οποία δεν πρέπει να αγνοούμε, ότι όταν μια χώρα έχει υποστεί αυτή τη συντριπτική οικονομική ήττα και δυσπραγία... Και τι σημαίνει, θα τα δώσουμε όλα? Τα τελευταία χρόνια... Όχι, μη βιάζεσαι. Και είναι υποκείμενο πιέσεων, πολλαπλών και επικίνδυνων πιέσεων, έχει αξία ο τρόπος που θα διαπραγματευτεί τα όποια ζητήματα. Γιατί δεν θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι σήμερα το βράδυ θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky μια συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός πρέσβης, ο κύριος Πάιατ, ο οποίος με έναν τρόπο πάρα πολύ διπλωματικό μας εξηγεί ότι φοβάται ότι μπορεί να υπάρξει ένα νέο θερμό επεισόδιο στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, έτσι, με την Τουρκία. Και όλο αυτό νομίζω ότι συμπληρώνει αυτό το παζλ των πιέσεων. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε να ανοίξει ένα θέμα μόνο επειδή έχει μεγάλο ιδεατισμό. Κάποιες πιέσεις ασκήθηκαν για να κινηθούν οι διαδικασίες. Πιέσεις δέχτηκε και ο Κώστας ο Καραμανλής. Και είναι δεδομένο και το ξέρουμε ότι δέχτηκε πιέσεις. Όποιος δεν αντέχει σπίτι του. Όποιος δεν αντέχει τις πιέσεις σπίτι του. Η πολιτική και ειδικά η διακυβέρνηση ενός τόπου είναι δουλειά για μεγάλα παιδιά. Λοιπόν, ο Καραμανλής απέδειξε ότι αντιστάθηκε. Όποιος δεν μπορεί και όποιος δεν φρόντισε τόσα χρόνια, στα τελευταία 3 χρόνια και παλιότερα, να θωρακίσει τη χώρα αμυντικά για να απαντήσει σε όλα αυτά σπίτι του. Να είμαστε καθαροί. Καλά. Το όποιος δεν μπορεί τώρα, να σηκώσει το βάρος, τρία χρόνια κυβερνούν. Αυτό τρία θα το χρόνια πει ο ελληνικός λαός όταν θα κινηθούν τρία οι διαδικασίες χρόνια κυβερνούν, εκλογής κυβέρνησης. Τι σημαίνει. Αποκτήσαμε νέο πιουριφόη. Όχι. Νέο πιουριφόη, γιατί ακούω πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που βρίζανε φωνιάδες αλήτες των λαών Αμερικάνοι και εμείς λέγαμε ότι η Αμερική είναι μια μεγάλη δύναμη που τη σεβόμαστε, ξαφνικά τους βλέπουμε σαν βασικό τους επιχείρημα να λένε «Μα μας πιέζουν οι Αμερικάνοι». Δεν κατάλαβα. Και σε ποια είναι η διπλωματία σου, ποια είναι η πολιτική σου. Να πω και κάτι για να το ολοκληρώσω, να τοποθετηθεί ο Γιάννης. Υποτίθεται ότι οι Σκοπιανοί είναι σε δύσκολη θέση. Γιατί λοιπόν αυτή η μεγάλη δύναμη δεν πιέζει το κρατήδιο, να τους ονομάσουμε Βαρντάρσκα, ενοποιημένοι και με τους Αλβανούς, για να μην διαλυθεί. Εμείς πάλι θα υποχωρήσουμε. Εμείς πάλι. Τι είμαστε, ρε παιδιά, καρπαζοεισπράκτορες της Ευρώπης. Κάθε δηλαδή 10 χρόνια, 15 είμαστε. Θα έχουμε και μια εθνική ήττα. Στα 8 χρόνια είμαστε. Το Ισραήλ που είναι σοβαρή χώρα και τους παραδέχομαι. Έχει σοβαρή εξωτερική πολιτική και το πρόβλημα με τους Παλαιστινίους δεν τρέχει άρον-άρον να το κλείσει. Έχει φτιάξει βέβαια από πίσω στρατό, έχει δομές, έχει κράτος. Εμείς γιατί συνέχεια να υποχωρούμε? Όλο υποχώρηση. Για να σοβαρευτούμε λίγο σε αυτή τη χώρα. Μια ανατελεία για να τοποθετηθείτε, Γιάννης. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι αυτό που λέει ο Δημήτρης τόσο ένθαρμα και πολύ μ' αρέσει που τον ακούω έτσι, που είναι δυναμικός. Αφού συμφωνεί στο βάθος. Και ζωντανός. Ναι, όχι, πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει που σ' ακούω έτσι. Το θέμα είναι ότι σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία εκ των πραγμάτων δεν είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ, και λόγω πληθυσμού, αν το θέλετε, και όχι μόνο λόγω οικονομικών. Το Ισραήλ δεν είναι, που έχει και μικρότερο πληθυσμό από εμάς. Θα σου απαντήσω. Οι μοναδικές μάχες που αυτή η χώρα μπορεί να κερδίσει και να ισχυροποιηθεί είναι οι μάχες της διπλωματίας. Και όταν η διεθνής κοινότητα σε καταδεικνύει ως αδιάλακτο, έτσι, ή σε καταδεικνύει, σε βάζει στη γωνία και σε χτυπάει για τη στάση που τηρείς, μια λάθος διπλωματική στάση, δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσεις. Δεν μπορούμε, είχαν πει και πολλοί Έλληνες πολιτικοί και άλλοι, τι έλαμε,
ρε, τα Σκόπια δεν μας ασχολούν. Να κάνουμε να ντου να τα πάρουμε. Τα ακούω και από πολλούς ανθρώπους στον δρόμο αυτό, έτσι. Και ένα τελευταίο. Καλά, επειδή... με απλουστεύσεις δεν γίνονται. Ακριβώς. Και ένα τελευταίο. Τα περί δημοσκοπήσεων. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι η Ελλάδα δεν είναι Ελβετία. Δηλαδή, αν γινόταν μια δημοσκόπηση, αν θέλετε να πληρώνετε φόρους ή δεν θέλετε να πληρώνετε φόρους, στην Ελλάδα θα ψηφίζαμε 100% ότι δεν θέλουμε να πληρώνουμε φόρους. Και την επόμενη μέρα θα πληρώναμε 100% παραπάνω. Και όλα τα πολύ πετυχημένα παραδείγματα, πράγματι πολύ πετυχημένα, που ανέφερε για τις εθνικές ήττες προηγουμένως ο Δημήτρης, συνέβησαν εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Νομίζω ότι και μόνο από αυτή τη συζήτηση καταδεικνύεται, μάλλον αποδεικνύεται, το πόσο δύσκολο είναι και πόσο δυσεπίλητο είναι το ζήτημα αυτό και το τι μπορεί να φέρει στο εσωτερικό. Δηλαδή, υπάρχει κίνδυνος, αν δεν είμαστε ψύχρεμοι, να διχαστούμε για μία ακόμη φορά και να μην υπάρξει και αποτέλεσμα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Βέβαιως ότι οι εργασίες κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη θα έχουν ολοκληρωθεί το 2020, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας κατά τη διάρκεια θεμελίωσής του. Κανένας και τίποτα δεν ξεχάστηκε, ούτε οι εγκληματίες, ούτε τα εγκλήματά τους, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Μήνυμα ότι το ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο εβραϊκό θέμα, αλλά αφορά στην παγκόσμια κοινότητα, έστειλε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ρουβέν Ρίβλιν κατά την ομιλία του στην τελετή. Οι δύο ηγέτες, σε μια συμβολική κίνηση ειρήνης και μνήμης των 55.000 Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εξοντώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, φύτεψαν δύο ελιές στο χώρο του μουσείου. Το θεμέλιο λίθο και δύο ελιές, σύμβολα ειρήνης και μνήμης των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στη Θεσσαλονίκη, τοποθέτησαν στη γη του Μουσείου Ολοκαυτώματος, στα δυτικά της πόλης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του Ισραήλ. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι εργασίες κατασκευής του μουσείου θα έχουν ολοκληρωθεί το 2020 και, όπως είπε, είναι ένας φόρος τιμής για τους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό εδώ το μουσείο να είναι μια διαρκής υπενθύμηση, ένα διαρκές SOS, τόσο για τις σημερινές όσο και για τις αυριανές γενιές, για το πού μπορούν να οδηγήσουν ο φασισμός, ο ναζισμός, ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός. Το μήνυμα ότι το ολοκαύτωμα δεν είναι μόνο εβραϊκό θέμα, αλλά αφορά την παγκόσμια κοινότητα, έστειλε ο Ισραηλινός πρόεδρος Ρουβέν Ρίβλιν και υπογράμμισε την υποχρέωση να δημιουργηθεί ένας κόσμος που θα φωνάξει «Ποτέ πια». Οι Εβραίοι αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι των πολιτών της ελληνικής δημοκρατίας και πιστοί στη δημοκρατία αυτή. Πριν από 75 χρόνια ακριβώς, στις 15 του μηνός Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταφορά Εβραίων από την περιοχή του Βαρούν Χίρς της Θεσσαλονίκης προς το στρατόπεδο Auschwitz-Birkenau. Στη διάρκεια 5 μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο έως τον Αύγουστο, μεταφέρονταν Εβραίοι από την Ιερουσαλήμ, των Βαλκανίων και από κοινότητες άλλες που βρίσκονταν στην Ελλάδα προς το Auschwitz. Μήνυμα κατά του ναζισμού έστειλε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε στην Αθήνα προς τιμήν του Ισραηλινού ομολόγου του. Θα ήταν μεγάλο λάθος να πιστέψει η ανθρωπότητα ότι ο κίνδυνος από τα υπολείμματα του ναζισμού έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τέτοια υπολείμματα και δεν πρέπει να τα υποτιμάμε. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να πάψουν να υπάρχουν. Bechol 8 shaot noledet chevra chadasha sheyazameha cholmim leshanot et haolam velehafoch oto lemakom tov yoter lechulam kshorot ba-DNA shelahen la-DNA hayevani. Ma ze bidiyuk Pap Smear ve'ad kama hi metzilat chayim.
Το μουσείο θα αναγερθεί σε μια περιοχή με μεγάλο συμβολισμό, κοντά στο παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, από όπου στη γερμανική κατοχή αναχωρούσαν τα βαγόνια του θανάτου και τα οποία μετέφεραν Εβραίους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκεί εξοντώθηκαν περίπου 55.000 Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, μέλη μιας ζωντανής κοινότητας που πρωταγωνιστούσε σε πολλούς τομείς. Γι' αυτό και η πόλη αποκαλούνταν Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Στα χαρακόμματα βρέθηκαν για μία ακόμη φορά αντιπολίτευση και κυβέρνηση στη Βουλή για την υπόθεση της πώλησης στρατιωτικού υλικού στη Σαουδική Αραβία. Η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατηγόρησαν την Τασία Χριστοδουλοπούλου ότι προσπαθεί να καταργήσει τα δικαιώματα της μειοψηφίας και να υποβαθμίσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κάνοντας λόγο για πραξικόπημα. Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Επιτροπής απέρριψε το αίτημα να κληθεί ο Πάνος Καμένος να καταθέσει για την υπόθεση. Υψηλοί τόνοι και αλληλοκατηγορίες επικράτησαν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής κατά τη συζήτηση του αιτήματος της Νέας Δημοκρατίας να κληθούν για να ενημερώσουν τα μέλη της, ο Υπουργός Άμυνας και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της συμφωνίας για πώληση αμυντικού εξοπλισμού στη Σαουδική Αραβία. Μάκης Βορύδης, Χαράλαμπος Αθανασίου και Γιάννης Τραγάκης, αλλά και η Δημοκρατική Συμπαράταξη δια του Ευάγγελου Βενιζέλου, αντέδρασαν έντονα στην πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής Τασίας Χριστοδουλοπούλου για αναβολή της συζήτησης και λήψη απόφασης, αφού γνωμοδοτήσει προηγουμένως το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για το ποια επιτροπή είναι αρμόδια για την κλήση σε ακρόαση του Πάνου Καμένου. Για να καλύψετε τον Καμένο. Σε τι πράγμα? Σε αυτή την υπόθεση καλύψε, στην οποία σας λέω, παίρνετε τεράστια ευθύνη. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Α, έκλεισε το ζήτημα για σας, έτσι. Έκλεισε το ζήτημα, γι' αυτό λέω. Λέω, η συγκάλυψη με βούλα. Δεν προσφέρετε καμία υπηρεσία. Εγώ δεν σας έλεγα το εξής. Ναι. Μην φοβάστε, εγώ προσωπικά δεν θέλω να έρθει ο κύριος Καμένος στην Επιτροπή. Δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα. Διότι ναι, γιατί θεωρούμε ότι θα του κάνουμε βασανιστήρια και θα τα πει όλα. Θα πει αυτά τα οποία έχει πει στην Ολομέλεια. Όμως ο κύριος Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο ταξίαρχος Παπαδάκης, ο ναύαρχος Κυριακίδης, αυτοί έχουν να πούνε πολλά πράγματα στην Επιτροπή. Η Νέα Δημοκρατία και η Δημοκρατική Συμπαράταξη κατηγόρησαν την κυρία Χριστοδουλοπούλου ότι παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής, καθώς αφαιρεί το δικαίωμα των 2/5 της μειοψηφίας να καλεί στην Επιτροπή όποιον θέλει και αποχώρησαν. Ο Υπουργός Άμυνας δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Θεσμών, αλλά στην Επιτροπή Εξοπλιστικών, όπου για θέματα άμυνας οι συζητήσεις γίνονται και κλεισμένων των θυρών, επέμεινε η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Μπορούν να ζητήσουν εξεταστική, δεν έχουν την κοινοβουλευτική δύναμη και μετατρέπουν τη Θεσμών σε εξεταστική. Η κυβέρνηση θα πρέπει τελικά να απαντήσει σε κάτι πολύ απλό. Αν όντως πιστεύει ότι δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο, γιατί οι βουλευτές της κάνουν ό,τι μπορούν για να μην διερευνηθεί η υπόθεση? Εγώ δεν θεωρώ ότι υπονομεύω το έργο της Επιτροπής, ούτε αμφισβητώ τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Θέλω να οριοθετήσω τις αρμοδιότητές μας. Δεν θα κάνουμε εδώ παρέλαση Υπουργικού Συμβουλίου, αντέδρασε η κυρία Χριστοδουλοπούλου. Πιέσεις εν ώψη stress test δέχονται οι τράπεζες για μείωση των κόκκινων δανείων με βασικό εργαλείο τους πληστηριασμούς που θα πρέπει να φτάσουν και τους 2.000 μηνιαίους μέχρι το τέλος του χρόνου όπως ζητούν οι εποπτικές αρχές. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη πάντως, οι πληστηριασμοί φέρνουν στο φως στρατηγικούς κακοπληρωτές που σπέβδουν να τακτοποιήσουν ή να διακανονίσουν τις οφειλές τους υπό τον φόβο να βγει η περιουσία τους στο σφυρί. Περιθώριο μερικών μηνών έχουν στη διάθεση τους οι τράπεζες σε μια προσπάθεια να δώσουν επαρκές δείγμα στον επόπτη εν ώψη stress test ότι μπορούν να βελτιώσουν τον αριθμό των ρυθμίσεων και τα ποσοστά εξυπηρέτησης ρυθμισμένων δανείων με μοχλοπίεση στους πληστηριασμούς. Οι τράπεζες ανέλαβαν δέσμευση για την υλοποίηση 2.000 πληστηριασμών μηνιαίως μέσα στο 2018. Εν ώψη της έναρξης αποκλειστικά των ηλεκτρονικών πληστηριασμών από 21 Φεβρουαρίου, οι εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών ζήτησαν από τις τράπεζες συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για το τρέχον έτος. Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι το πλήθος των πληστηριασμών ακινήτων από περίπου 500 το πρώτο δίμηνο του έτους, μετά τον Μάρτιο θα αυξηθεί σε 1.000 για να φτάσει σε 2.000 μηνιαίως προς τα τέλη του 2018. Σαν είδα σωτηρίας, όπως αναφέρουν και τα νέα, φαντάζει ενδεχόμενη παράταση του νόμου Κατσέλη κατά ένα έτος ως αντίδωρο καλής θέλησης από τους δανειστές για την προστασία όμως μόνο όσων έχουν πραγματική και ανυπέρβλητη αδυναμία πληρωμής. Οι τράπεζες, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διαψεύσουν
αντιμετωπίσει το τσουνάμι των επερχόμενων πληστηριασμών, χωρίς να έχουν άλλη επιλογή, σχεδιάζουν 10.000 πληστηριασμούς ακινήτων στη διάρκεια του έτους, με χαμηλές ταχύτητες τους πρώτους μήνες και δραστική επιτάχυνση στη συνέχεια. Το καμπανάκι χτύπησε ξεκάθαρα ο Μάριο Ντράγκη, που ζήτησε την επέκταση των πληστηριασμών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις της επικεφαλής του ενίου εποπτικού μηχανισμού, η οποία ζήτησε από τις τράπεζες λιγότερα λόγια και περισσότερα έργα, υπογραμμίζοντας ότι τα χρονικά περιθώρια για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων ήδη έχουν ξεπεραστεί, τονίζοντας τις σοβαρότατες επιπτώσεις που αυτό μπορεί να επιφέρει στο τραπεζικό σύστημα. Οι τεχνοκράτες του εποπτικού μηχανισμού προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει δραστική επιτάχυνση το τρίμηνο Φεβρουαρίου-Απριλίου, θα υπάρξουν επιπτώσεις στο stress test. Την εκτίμηση ότι αρκετοί από τις χιλιάδες των πληστηριασμών που πρέπει να διενεργηθούν το επόμενο διάστημα δεν θα γίνουν, επειδή οι δανειολήπτες κόκκινων ενυπόθηκων δανείων θα σπεύσουν να ρυθμίσουν ή να διακανονίσουν οριστικά την οφειλή τους, διατυπώνουν τραπεζικά στελέχη. Η θέση των τραπεζικών στελεχών είναι, όπως φαίνεται, κάθετη και ενιαία. Οι πληστηριασμοί, όπως και οι πωλήσεις ενυπόθηκων κόκκινων δανείων, πρέπει να προχωρήσουν καθώς αποκαλύπτουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Λοιπόν, καλώς ορίζω τον κύριο Γαβρίλο Χαλικιώτη, χρηματοοικονομικό σύμβουλο MBA. Και παρά το γεγονός ότι εντείνονται οι πιέσεις από τις τράπεζες προς τους έχοντες δάνεια σε εκκρεμότητα, αυτό που αρχίζει να φαίνεται, κύριε Χαλικιώτη, είναι ότι αλλάζουν και την τακτική τους, υπό την έννοια ότι είναι πολύ πιο πρόθυμες οι τράπεζες να δεχτούν διακανονισμούς ή να προχωρήσουν ακόμα και σε κουρέματα των οφειλών. Καλησπέρα. Αισθάνομαι δικαιωμένος, γιατί εδώ και περίπου 2 χρόνια από αυτό το κανάλι και από αυτό το δελτίο έχουμε μιλήσει για κουρέματα που προβλέπουν έως και 90% κουρέματα στα υπόλοιπα ανεξαρτήτων δανείων. Οι τράπεζες έχουμε πει ότι δεν μπορούν να ανακεφαλαιοποιηθούν με δημόσιο χρήμα, άρα σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να ποιες λύσεις υπάρχουν, ή να έχουμε κούρεμα καταθέσεων ή μέτοχοι ή αυτό που γίνεται τώρα. Και πραγματικά συμφέρουν τον κόσμο. Οι κατασχέσεις δεν συμφέρουν κανέναν. Γιατί πέρα από ότι τα ακίνητα χάνουν την αξία τους, γιατί και οι τράπεζες, τα δάνεια που έχουν με εξασφάλιση, τέτοια ακίνητα έχουν. Στην Ελλάδα είναι τα ακίνητα που έχουν εξασφάλιση. Άρα δεν συμφέρει κανέναν. Έχουμε πει λοιπόν ότι και πραγματικά εισακούστηκαν οι προσευχές μας και οι τράπεζες σιγά σιγά βάλουν νερό στο κρασί τους και προσφέρουν δελεαστικές προτάσεις. Εδώ όμως θα ήθελα να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος οι δανειολήπτες να μην πηγαίνουν μόνοι τους, να απευθύνουν σε εξειδικευμένους συμβούλους, διότι τα κουρέματα αυτά μπορεί να φαίνονται ευνοϊκά και μπορεί και κάποια αυτά να είναι. Θα πρέπει όμως να αποτυπώνονται και στη σύμβαση σωστά, έτσι ώστε ο πελάτης να μην πληρώσει είτε μετρητά είτε με διακανονισμό κάποια χρήματα και έρθει μετά η τράπεζα και του ζητάει το υπόλοιπο κομμάτι. Ακούγεται κάτι στις Βρυξέλλες και στη Φραγκφούρτη, μια πολύ σιγανή συζήτηση που παίρνει φωτιά, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια εθνική bad bank, γιατί ξέρετε, οι τράπεζες είναι άλλη δουλειά τους. Αυτό αφορά στην Ελλάδα. Βέβαια. Γιατί θέλουν να δημιουργηθούν για να απορροφήσει τα κόκκινα δάνεια και οι τράπεζες να ασχοληθούν με το κανονικό τους το κομμάτι, ποιο είναι η διαχείριση δανείων καινούριων, βέβαια, στις επιχειρήσεις. Μόνο που αυτά όλα πολύ καλά ακούγονται, αλλά παίρνουν πάρα πολύ χρόνο από το ψήφιρο στην υλοποίηση. Μα ήδη έχουμε ξεκινήσει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Όλα είναι στον αέρα. 21 του μηνός έχουμε πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς. Πρώτη του μηνός έχουμε το δημόσιο. Άρα δεν προστατεύεται τίποτα. Ποια είναι η λύση? Να απευθύνουν σε αρμόδιους υπεύθυνους φακέλους να καταθέσουν είτε εξοδικαστικά με κουρέματα, είτε με τον νόμο Κατσέλη, που όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο και να γλιτώσει ο κόσμος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, αλλά τα υπόλοιπα είναι ευκολόγια και απόψεις. Οι πληστηριασμοί σταματούν με συγκεκριμένες κινήσεις. Τώρα να ρωτήσω κάτι επί της διαδικασίας. Επειδή ο νόμος Κατσέλη προστατεύει μέχρι την πρώτη εκδίκαση της υπόθεσης, την πρώτη απόφαση, έτσι, αναστέλει όλα τα καταδιωκτικά μέτρα. Ναι, ακριβώς. Στη συνέχεια, εάν απορριφθούν οι ενστάσεις ή προτάσεις του δανειολήπτη, τι άλλο μέτρο άμυνας έχει? Να φανταστείτε πόσο καλός είναι ο νόμος που εμείς και αιτήσεις που έχουν απορριφθεί τις συνοψιμούμε ως το διαπραγματευτικό ατού για να πάμε να μιλήσουμε με τις τράπεζες. Mm-hmm. Ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να πάει να κάνει μια διαπραγμάτευση μέσω ενός συμβούλου και να ζητήσει. Άρα δεν χάνει το δικαίωμα να πάει να επαναδιαπραγματευτεί. Όχι, να πάει να ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα που ενδεχομένως να τα κερδίσει. Βέβαια να αποτυπώνεται πολύ καλά στη σύμβαση. Για θα πούμε αυτό και να κλείσω, ότι ήρθε μια πελάτη και μου είπε: κοίτα τι ωραίο που είναι, το έχω κάνει άτοκο, πλήρωνα μόνο κεφάλαιο. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι είχε double στο επιτόκιο, διπλό επιτόκιο, έντοκο και πλήρωνε μόνο τόκους. Καταλαβαίνετε, μετά από 3-4 χρόνια
Το πρόβλημα θα διωγγωνόταν. Άρα λοιπόν, προσοχή μεγάλη, υπάρχουν λύσεις, εξειδικευμένοι συνεργάτες και να μην εφησυχάζονται, γιατί δεν προστατεύεται αυτόματα τίποτα. Ο πληστηριασμός, να τονίσουμε, που ήδη είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει, σταματάει και μισή ώρα πριν φτάνει να αναλάβει κάποιος υπεύθυνα και να διαπραγματεύει με την τράπεζα. Άρα το λάθος είναι το να μην κάνει τίποτα αυτός ο οποίος έχει βρεθεί σε δυσκέρια. Γιατί υπήρχε μια τραπεζική ανοχή που ο Δανειολίτης έχει συνηθίσει και σαν φιλοσοφία να μην κάνει κινήσεις, σου λέει, αλλά εντάξει, μορελόγια είναι. Θα τα βρούμε, ναι. Θα τα βρούμε πιο κάτω. Αυτό όμως πέθανε, δεν υπάρχει. Άρα θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που θα μιλάει για πληστηριασμό και εκεί θα τρέχουμε να προλάβουμε, ενώ μπορούμε να πάμε να προβλέψουμε κάποιες καταστάσεις, γιατί το ξέρουμε ότι καλύτερα. Μπράβο. Καλύτερα είναι από την αρχή να προστατεύσουμε μια κατάσταση και όχι τελευταία στιγμή, γιατί και τα κόστη είναι μεγαλύτερα και οι διαδικασίες δεν ξέρουμε να προλαβαίνουμε, γιατί υπάρχει χρόνος. Και ο χρόνος είναι πολύ μικρός και στις αναβολές και στις ανακοπές και δεν είναι δύσκολα πράγματα. Κύριε Χαλιγιώτη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Ψυχραιμία και υπάρχουν λύσεις. Ακριβώς. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.